Αν έχει πιάσει ποτέ λεφτά στα χέρια σου, τότε θα έχει συνειδητοποιήσει ότι η σωστή διαχείρισή του δεν είναι κάτι αυτονόητο ή απαραίτητα εύκολο. Και αυτό ισχύει επειδή κυρίω οι περισσότεροι δεν έχουμε διδαχθεί κάτι σχετικό με τη διαχείριση χρημάτων. Σε προηγούμενα βίντεο είχα μιλήσει για τη διαχείριση χρημάτων και την αποταμίευση. Σε αυτό το μάθημα θα μιλήσω για τα πολύ βασικά τη διαχείριση των χρημάτων. Θα μιλήσω για τη διαχείριση χρημάτων για αρχάριου. Το βίντεο ξεκινάει τώρα. Γεια σου, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, δημιουργός του GreekCoach.gr και αυτό που κάνει να βοηθάω επιχειρηματίες, coaches και άτομα που ασχολούνται με τις πωλήσεις και το δικτυακό marketing να δημιουργήσουν μια αποτελεσματική στρατηγική ανάπτυξης online και offline. Ο Brian Tracy λέει ότι το να κερδίζεις χρήματα είναι σαν να σκάβεις την άμμο με μια καρφίτσα ενώ το να ξοδεύει το να χάνει χρήματα είναι σαν να ρίχνει νερό στην άμμο. Η οργάνωση των οικονομικών είναι το πρώτο βήμα για τη δημιουργία οικονομική ελευθερία. Οπότε θα πρέπει να παρακολουθεί τα πάντα. Κάρτε, δάνεια, έξοδα, έσοδα, δόσει, όλα. Οπότε πριν προχωρήσω και σου δώσω τα πέντε βασικά πράγματα που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά και χρήσιμα για τη διαχείριση των οικονομικών σου και των χρημάτων σου, θέλω να σου ζητήσω μια χάρη. Θέλω να σου ζητήσω να μοιραστεί αυτό το βίντεο με κάποιον νέο ή με κάποια νέα που ξέρει ότι τώρα έχει βρει την πρώτη του δουλειά και πιστεύει ότι θα χρειαζόταν βοήθεια στο πώ να μάθει να διαχειρίζεται καλύτερα τα οικονομικά του. Μια και αυτό είναι κάτι που δεν το έχουμε διδαχθεί στο σχολείο. Οπότε, α ξεκινήσουμε με το πρώτο. Βάλε στην άκρη το 10% του εισοδήματό σου και θα δεις ότι δεν θα υπάρξει πολύ μεγάλη αλλαγή στην ποιότητα της ζωής σου. Η βασική αρχή του βιβλίου «Ο πλουσιότερος άνθρωπος του Βαβυλώνας» Λέει ότι πλήρωσε πρώτα τον εαυτό σου. Πάρε ένα 10% των εισόδων σου και βάλτε στην άκρη για τον εαυτό σου. Αυτό σημαίνει ότι πριν δώσει χρήματα για οτιδήποτε άλλο, βάλε ένα 10% σε αποταμίευση και επένδυση. Τα χρήματα που κερδίζει ούτω ή άλλω δεν είναι δικά σου. Έτσι. θα τα δώσει σε νίκια, θα τα δώσει σε λογαριασμού, θα τα δώσει σε δόσει, σε σούπερ μάρκετ ή σε οτιδήποτε άλλο, δεν είναι σίγουρα δικά σου, οπότε αν βάζει ένα 10% πρώτα στην άκρη, θα δει ότι δεν θα παρατηρήσει πολύ μεγάλη αλλαγή στην ποιότητα τη ζωή σου. Θα δει ότι μπορεί να ζήσει και χωρί αυτό το 10%. Νούμερο 2. Ξόδεψε λιγότερα από ό,τι κερδίζει. Ξέρω ότι ακούγεται προφανέ, αλλά οι περισσότεροι δεν το κάνουν. Οι περισσότεροι που έχω μιλήσει για τα οικονομικά, έχω δει ότι ξοδεύουν όλα όσα χρήματα κερδίζουν κάθε μήνα. Και κάθε μήνα βρίσκονται στο 0 ή στο μείον. Δηλαδή, κάποιοι τι κάνουν, ξοδεύουν και περισσότερα από αυτά που κερδίζουν πώ παίρνοντα κάτι με δόσει. Οπότε κάτι που δεν μπορούν να το αγοράσουν, το βάζουν σε δόσει και το πληρώνουν σιγά σιγά. Νούμερο 3. Δημιούργησε πολλαπλέ πηγέ εισοδήματο. Μην βασίζεσαι μόνο σε μία δηλαδή. Δεν ξέρω αν έχει ακούσει τον όρο πολλαπλέ πηγέ εισοδήματο. Πρακτικά τι σημαίνει, σημαίνει αυτό που λέει. Ότι να έχει πηγέ εισοδήματο περισσότερε από μία. Δηλαδή, αν εργάζεσαι κάπω υπάλληλο, έχει ένα μισθό, αυτό είναι μία πηγή εισοδήματο. Αν βρει μία δεύτερη δουλειά, πάλι ω υπάλληλο, ένα τετράωρο, ένα, εξάωρο, ένα θα έχει μια δεύτερη πηγή εισοδήματο. Προφανώ δεν μπορεί να κάνει και τρίτη και τέταρτη δουλειά, γιατί δεν σου φτάνει ο χρόνο ή γιατί δεν έχει την ενέργεια και το κουράγιο για να το κάνει, που είναι λογικό. Μπορεί όμω να ασχοληθεί με μια εργασία ή με κάτι που θα σου δίνει μια δεύτερη πηγή εισοδήματο ή μια πολλαπλή πηγή εισοδήματο με διαφορετικό τρόπο. Για παράδειγμα, μπορεί να αποφασίσει να ασχοληθεί με το affiliate ή το δικτυακό marketing. Κάποιο που ασχολείται με το δικτυακό marketing ουσιαστικά έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει μια δική του δραστηριότητα με μερική απασχόληση, χωρί να χρειαστεί να αφήσει τη δουλειά του και να δημιουργήσει εισόδημα συνεργαζόμενο με μια εταιρεία. Αν διαφέρεις να μάθει πώ να δημιουργήσει εισόδημα μέσω affiliate δικτυακού marketing, στείλαι μου μήνυμα ή μπε στο GreekCoach.gr κάθετο online, δες το σύντομο βίντεο και βάλτε στοιχεία σου για να παρακολουθήσει μια ενημέρωση που έχω ετοιμάσει. Εκεί εξηγώ με ποιο μοντέλο δικτυακού marketing δουλεύω εγώ από το 2014 και με το οποίο έχω βοηθήσει αρκετέ εκατοντάδε ανθρώπου να δημιουργήσουν πολλαπλέ πηγέ εισοδήματο. GreekCoach.gr κάθετος online. Έχοντα λοιπόν πολλαπλέ πηγέ εισοδήματο, δημιουργεί στον εαυτό σου μία ασφάλεια. Γιατί αν μία από αυτέ τι πηγέ εισοδήματο σταματήσει να έρχεται, τότε δεν μένει ξεκρέμαστο. Έχω ακούσει πάρα πολλέ φορέ, ειδικά τα τελευταία 10-12 χρόνια και μέσα στην κρίση και τώρα με τον κορονοϊό, άτομα τα οποία έκαναν για πολλά χρόνια, για δεκάδε χρόνια μία δουλειά σε μία εταιρεία, η οποία εταιρεία έκλεισε ή του απέλησαν για κάποιο λόγο και έμειναν τελείω ξεκρέμαστοι. Έμειναν με μηδενικό εισόδημα. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά αν έχει οικογένεια. Τέταρτον, δημιούργησε ένα οικονομικό μαξιλαράκι. Το να έχει ένα οικονομικό μαξιλαράκι σημαίνει να έχει κάποια χρήματα στην άκρη για να καλύψει απρόπτα που θα έρθουν σίγουρα στη ζωή σου. Προβλήματα που μπορεί να είναι αρκετά στρεσογόνα και σοβαρά, όπω απώλεια εργασία ή ιατρικά θέματα. Ή κάποια βλάβη στο αυτοκίνητο, ή ζημιέ, ή επιδιορθώσει στο σπίτι. Πριν δύο χρόνια περίπου είχα ένα πρόοπτο με μου και το οποίο μου κόστησε συνολικά γύρω στα 1500 ευρώ. Πριν από 1,5 χρόνο είχα πάλι ένα θέμα με το αυτοκίνητο, το οποίο μου κόστησε κοντά στα 1000 ευρώ. Αν δεν είχα δημιουργήσει αυτό το οικονομικό μαξιλαράκι, δεν θα ήμουν σε θέση να καλύψω άμεσα τη ζημιά οικονομικά και μπορεί να ήμουν για κάποιο διάστημα χωρί αυτοκίνητο. Επειδή όμω είχα αυτό το οικονομικό μαξιλαράκι, μπόρεσα να φτιάξω τη ζημιά άμεσα. Το να έχει ένα οικονομικό μαξιλάρι, πέρα από την οικονομική σταθερότητα, σε βοηθάει πρώτον στο να έχει λιγότερο άγχο, γιατί όταν η ζωή σου ρίχνει απρόοπτα, ειδικά αν έχει να κάνει με τα οικονομικά, αυτό σου δημιουργεί άγχο. Αν ζει χωρί οικονομικό δίκτυο ασφαλεία, τότε ζει ελπίζοντα να μην συμβεί κάποια τέτοια κρίση. Αν όμω είσαι προετοιμασμένο με ένα οικονομικό μαξιλάρι, τότε νιώθει περισσότερη σιγουριά ότι μπορεί να ανταποκριθεί στα απρόοπτα τη ζωή, χωρί να χρειάζεται να ανησυχεί και για τα οικονομικά. Και δεύτερον, σε βοηθάει στο να μην παίρνει λάθο οικονομικέ αποφάσει. Αν δηλαδή χρειαστεί να παρετηθεί από τη δουλειά σου γιατί θε να ξεκινήσει κάτι δικό σου ή να ακολουθήσει μια νέα καριέρα, θα μπορεί να το κάνει γιατί θα έχει δημιουργήσει αυτό το οικονομικό μαξιλάρι. Ένα οικονομικό μαξιλάρι είναι ένα ποσό το οποίο μπορεί να καλύψει τα έξοδα διαβίωσή σου για περίπου 6 με 12 μήνε. Δηλαδή, υπολόγισε πόσα χρήματα χρειάζεσαι κάθε μήνα για να ζήσει και πολλαπλασίασε το αυτό επί 6 ή επί 12. Το ποσό που θα βγει είναι αυτό το οποίο χρειάζεται να συγκεντρώσει και το οποίο θεωρείται ένα πολύ καλό οικονομικό μαξιλάρι. Και νούμερο 5. Επένδυσε στην ικανότητά σου να κερδίζει περισσότερα χρήματα. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να επενδύσει το χρόνο σου και κάποια χρήματα ενδεχομένω για να βελτιώσει τι δεξιότητέ σου, τι γνώσει σου και την ικανότητά σου να κερδίζει περισσότερα χρήματα. Οι περισσότεροι άνθρωποι σταματούν να μαθαίνουν όταν τελειώνει το σχολείο στα 18 του ή τι σπουδέ του στα 22 ή στα 24. Άλλοι είναι διαβίου μαθητέ. Συνεχίζουν να μαθαίνουν μέχρι τα βαθιά γυρατιά ή μέχρι να πεθάνουν. Και αυτό του δίνει ένα τεράστιο πλεονέκτημα σε βάθο χρόνου. Θα μπορούσε να είναι απλό, όπω το να αφιερώνει κάποια απογέματα για να αποκτήσει μια νέα δεξιότητα που θα σε βοηθήσει να είσαι πιο παραγωγικό και πιο χρήσιμο στην εργασία σου, ακόμα και αν εργάζεσαι ω υπάλληλο. Αυτό θα σου δώσει τη δυνατότητα να διεκδικήσει μεγαλύτερο μισθό ή να βρει δουλειά σε κάποιον άλλο εργοδότη ή εταιρεία που θα σε πληρώνει καλύτερα. Θα μπορούσε να είναι το να παρακολουθήσει κάποιο σεμινάριο internet marketing, το οποίο θα σου μάθει, θα σου δείξει πώ να αποκτήσει καλύτερου πελάτε για την επιχείρησή σου και περισσότερους πελάτε για την επιχείρησή σου, ώστε έτσι να μπορεί να έχει περισσότερα κέρδη. Παρεπιπτόντω, διοργανώνω ένα τέτοιο σεμινάριο Internet Marketing και Online Επιχειρηματικότητα, στο οποίο κάποιο μαθαίνει πώ μπορεί να προωθήσει οτιδήποτε μέσα στο ίντερνετ, πώς να κάνει αποτελεσματικό marketing και ποια εργαλεία μπορεί να χρησιμοποιήσει στην επιχείρησή του για να μπορεί να αναπτυχθεί αποτελεσματικότερα στο διαδίκτυο. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, μπες στο GreekCoach.gr κάθε το seminar, βάλε τα στοιχεία σου για να παρακολουθήσεις ένα δωρεάν εκπαιδευτικό πεντάλτο που έχω ετοιμάσει και μετά κλείσε τη θέση σου για το σεμινάριο. GreekCoach.gr κάθε το seminar. Οπότε για να κεφαλαιώσω, αποταμίευσε το 10% του εισοδήματό σου, ξόδεψε λιγότερα από όσα κερδίζει, δημιούργησε πολλαπλέ πηγέ εισοδήματο, δημιούργησε ένα οικονομικό μαξιλαράκι και επένδυσε στην ικανότητά σου να κερδίζει περισσότερα χρήματα. Όλα τα links που ανέφερα υπάρχουν κάτω από το βίντεο στην περιγραφή. Αν έφτασε μέχρι εδώ και σου άρεσε το βίντεο, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου πατώντα το κόκκινο κουμπί, πάτε και το καμπανάκι για να ενεργοποιήσει τι ειδοποιήσει, γιατί ανεβάζω ένα βίντεο κάθε εβδομάδα. Προώθησε αυτό το βίντεο σε κάποιον που ξέρει ότι τώρα ξεκινάει με τη διαχείριση των χρημάτων του, στο γιο σου, στην κόρη σου, σε κάποιο ανήψι σου, σε κάποιο νέο που γνωρίζει που έχει βρει τώρα την πρώτη του δουλειά και γράψε μου στα σχόλια ποια είναι η καλύτερη συμβουλή που έχει δεχτεί για τη διαχείριση των οικονομικών και πώ σε έχει βοηθήσει. Βάλει σε εφαρμογή τι σημερινέ ιδέε, ξεκίνα να διαχειρίζει τα οικονομικά σου. Είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σου. Σου άρεσε το βίντεο. Αν σου άρεσε, κάνε εγγραφή στη λίστα μου μπαίνοντα στο greekcoach.gr κάθετο list για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο υλικό που ανεβάζω μόλι το ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίσης, δες οπωσδήποτε το βιβλίο μου «Ακαταμάχητο δικτυακό μάρκετινγκ». Θα βρεις το link στην περιγραφή.